κρατώντας κεριά στα χέρια, αλλά και πανό στα οποία αναγραφόταν «Αντιστεκόμαστε στην αδικία», οι ιεραπετρίτες βγήκαν χθες βράδυ στους δρόμους. Η κατάργηση του ΤΕΙ της πόλης, αλλά και η υποβάθμιση του νοσοκομείου έχουν εξοργήσει τους κατοίκους. Διακυδεύεται η ύπαρξη του νοσοκομείου και η επικείμενη έξοδος από την πόλη μας του ΤΕΙ Ιεράπετρας, του ΤΕΙ Εμπορίας και Διαφήμισης. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η αποψήλωση που συμβαίνει στην πόλη μας. Ένα σύλλογος αιμοδοτών μπορεί να προσφέρει σε μια περιοχή χωρίς νοσοκομείο? Τι θα προσφέρει, είμαστε χάλια, δηλαδή κακά τα ψέματα. Χωρίς νοσοκομείο είμαστε όλοι πεθαμένοι, όλοι. Να μείνει το ΤΕΙ, γιατί το ΤΕΙ έχει δώσει καταρχήν ζωή. Ζωή στα σπίτια, ζωή στα μαγαζιά, ζωή στις καφετέριες. Όλα αυτά κινούν την καθημερινότητά μας. Τι χάνει η Ιεράπετρα? Τα πάντα. Μένει ένα χωριό. Φοβάμαι μη φύγει ο Δήμος εδώ να ονομαστεί κοινότητα. Μόνιμα σε γρήγορση. Μόνιμα ξεσηκωμένος στον δρόμο για να παλέψει για τα δίκαιά του. Μικροί και μεγάλοι ενώθηκαν στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, όπως κοινά είναι και τα προβλήματα. Συνολικά το Λασίθι υποβαθμίζεται, όπως λένε. Ο σκοπός είναι να παλέψουμε, ξεκινάμε από τις κινητοποιήσεις για την επαναφορά των υπηρεσιών που έχουν φύγει, για την διασφάλιση της παραμονής του νοσοκομείου στην Ιεράπετρα, καθώς και του ΤΕΙ που είναι και αυτό υπό αποξήλωση. Τα συναισθήματα σήμερα είναι ανάμεικτα. Είμαι χαρούμενο γιατί βλέπω πάρα πολύ κόσμο μαζεμένο στην πλατεία της Ιεράπετρας. Είμαι στενοχωρημένο για το σκοπό που έχει επιτευχθεί εδώ πέρα ο κόσμος. Ακολούθησε πορεία, μια λαοθάλασσα στους δρόμους της Ιεράπετρας. Όπως λένε με πίκρα οι Ιεραπετρίτες, το ΤΕΙ και το νοσοκομείο είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η Ιεράπετρα έχει ήδη αποψηλωθεί από πολλές υπηρεσίες, όπως η μαθητική εστία, η ΔΟΗ, το Τελωνείο, ο σταθμός του ΕΘΙΑΓΕ και η ταμιακή του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. Όλοι είμαστε νευριασμένοι με την κυβέρνηση και όλους τους κυβερνώντες. Όλους.